Γεια σας και από μένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ και εγώ τις τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στο Final Four. Θεωρώ ότι και η προϊστορία έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι στο θεσμό του κυπέλου και στο Final Four δεν υπάρχουν φαβοροί και outsider. Είναι όλες οι ομάδες ένα παιχνίδι, όλες οι ομάδες ξέρουν ότι σε μια καλή νύχτα έχουν τις πιθανότητες τους και να βρεθούν στον τελικό και να πάρουν το κύπελλο. Ένας πολύ ξεχωριστός θεσμός. Σίγουρα από την δική μας πλευρά είναι ένας τίτλος που τα τελευταία χρόνια δεν έχει κατακτήσει ο Κεραυνός, αν και η προϊστορία, όπως είπε και ο Νικόλας, στο παρελθόν είχε κατακτήσει αρκετά κύπελλα. Και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις πρώτα απ' όλα να καταφέρουμε να πάμε στον τελικό και βλέπουμε βήμα-βήμα. Απέναντί μας είναι το Παραλίμνη, το οποίο θεωρώ ότι στο φετινό πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που έγινε η θέση του τον αδική, γιατί όσοι ασχολούμαστε ξέρουμε πόσα παιχνίδια χάθηκαν από την ομάδα του Παραλιμνίου στον Πόντο. Μια ομάδα που δεν σταματά να παίζει, πολύ αξιόμαχη και σίγουρα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας για αυτόν για να καταφέρουμε να περάσουμε στον τελικό. Εύχομαι να γίνουν ανταγωνιστικά παιχνίδια, είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν ανταγωνιστικά παιχνίδια και ελπίζω ο κόσμος και των τεσσάρων ομάδων αλλά και γενικά της καλαθόσφαιρας. Βρίσκονται τέσσερις ομάδες οι οποίες δεν έχουν προκαλέσει ποτέ προβλήματα οι φιλάθλοι τους κτλ. Να έρθουν να το ευχαριστηθούν, να στηρίξουν τους πρωταγωνιστές που είναι οι παίχτες. Γιατί σίγουρα μπάσκετ χωρίς κόσμο δεν είναι μπάσκετ και αυτό είναι το σημαντικό, να υπάρχει και κόσμο στα γήπεδα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Τη σειρά μου και εγώ να δώσω τα συγχαρητήρια μου στις τέσσερις ομάδες. Να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία, να το πάρει ο καλύτερος. Όσον αφορά τον ημιτελικό που συμμετέχουμε, απέναντι μας έχουμε μια ομολογουμένο σκληρή ομάδα. Έχουμε παίξει τρία παιχνίδια, παίξαμε 40 λεπτά, κανένα παιχνίδι δεν τελείωσε στο 38, στο 37, όλα τελειώνουν στο 40. Στα χαρτιά είμαστε το φαβορί, αλλά πάμε προσγειωμένοι, χωρίς σύχνος υποτίμηση απέναντι στο αντίπαλο μας. Θεωρούμαστε μεγάλη ομάδα, όταν θεωρείται μεγάλη ομάδα το κύπελλο είναι απόφευκτα ένας από τους στόχους σου από την αρχή της σεζόν. Και θα δώσουμε ό,τι έχουμε για να το κερδίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.